δεν μπορώ να την πω. 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 Να είναι καθυστέρηση στην έναρξη της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων του ΟΛΦΑΕ σήμανε η παρουσία μερίδας των εργαζομένων από τα σωματεία, καθώς ζήτησαν και στη συνέχεια απέτησαν να παρευρεθούν στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε. Αρχικά σημειώθηκε ένταση έξω από την αίθουσα όπου επρόκειτο να λάβει χώρα η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Εκεί εκπρόσωποι των σωματείων των εργαζομένων επέμεναν να περάσουν στο χώρο, ενώ δεν τους επιτρεπόταν η είσοδος. Από πού πέρα το λες, Η ένταση συνεχίστηκε και μέσα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς οι εργαζόμενοι επέμεναν να πάρουν με τη σειρά τους τις θέσεις τους και ως μέτοχοι του ΟΛΦΑΕ να υποβάλουν επίσης ερωτήσεις. Δεν καταλάβατε! Το φέρατε εδώ, νομίζετε ότι θα ήμασταν έξω! Σε εγώ σας! Καθίστε, παιδιά! Συγγνώμη, είμαστε μέτοχοι! Η συνέλευση συνεχίστηκε σε κλίμα έντασης. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΟΛΦΑΕ δέχτηκαν παράς ερωτήσεων τόσο από τα σωματεία εργαζομένων όσο και από τον εκπρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ και μέλος του ΔΣ του ΟΛΦ Άγγελο Βλάχο που ζήτησε ενημέρωση από την εκτελεστική διοίκηση. Αν κυρία Γουργούρη έχει τη σύμβαση με τα βήματα των μετοχών, εμείς δεν την έχουμε. Είναι σχέδιο της σύμβασης που έγινε μεταξύ του μετόχου και έχει αφορά τους επενδυτές. Προφανώς η κυρία Γουργούρη έχει κάποιο τρόπο αυτά τα έγγραφα να τα διαθέτει, να τα έχει στη θέση της. Επομένως, η πληροφόρηση που πρέπει να δώσουμε, να δώσει η διοίκηση στους μετόχους είναι με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε, όπως διαβεβαίωσε ο κ. Κατσαγιάννης από την ελεγκτική εταιρεία, είναι με βάση τα γνωστά πράγματα σε εμάς και όχι με τις προθέσεις που ενδεχόμενα έχει ο μέτοχος. Το 8ο θέμα της συνέλευσης που ήταν η τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού της ΟΛΦΑΕ. Τελικά αποσύρθηκε και ήταν ένα από τα ζητήματα που προκαλούσε ανησυχία από την πλευρά του βασικού μετόχου, δηλαδή του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμπλοκή τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, αφού αφορούσε την τροποποίηση του καταστατικού. Θεωρούμε ότι μέχρι τώρα οι διαδικασίες κινούνται ομαλά και προσβλέπουμε στην όσο το δυνατόν γρηγορότερη ολοκλήρωσή τους και στην επιτυχία των νέων ιδιοκτητών με σκοπό να ακολουθήσει την ανωδική, την ιδιαίτερα ανωδική πορεία που χρειάζεται το λιμάνι και να ανέβει κατηγορία. Εμείς μέχρι τώρα όλα εξελίσσονται ομαλά, υπάρχει θετικές προσδοκίες και ελπίζουμε ότι εκεί θα ολοκληρωθεί, φαντάζομαι, στους λίγους επόμενους μήνες. Κρίναμε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εκπροσωπεί τους μετόχους ότι για αυτή τη Γενική Συνέλευση, που είναι λογικά η τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση της παρούσας διοίκησης, γιατί εκτιμούμε ότι μέχρι το χρόνο θα υπάρχει νέα ιδιοκτησία, ότι εδώ είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναπτυχθούν, να γίνει η συζήτηση που χρειάζεται, να ενημερωθούν οι μέτοχοι και να ενημερωθεί και μέσω των μετόχων και μέσω του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ποια είναι η εταιρεία την οποία σήμερα κάνει η Γενική Συνέλευση. Και νομίζω τα μηνύματα είναι θετικά. Είναι θετικό το γεγονός ότι υπό τη σημερινή διοίκηση ο οργανισμός παρουσιάζει κερδοφορία, μια τάση ανωδική, προοπτική σε πολλούς τομείς. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερα τα πράγματα. Πιστεύω ότι το λιμάνι μας είναι υπό το νέο καθεστώς θα έχει σημαντικές προοπτικές. Θεωρώ όμως αναγκαίο, καλό να επισημάνω ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας να περιφρουρηθεί η εικόνα του ΟΛΦ προς τα έξω. Η λειτουργία του σε συνθήκες διαφάνειας και η αποτείναξη κάθε ένδειξης υπόνοιας ή απειλής ανησυχίας για υποθέσεις που στο παρελθόν αποσχόλησαν τις δικαστικές και ανακριτικές αρχές. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο Δημήτρη Μακρύ, βάσει στοιχείων πεταμίνου το 2017 θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για τον ΟΛΦ.
Μετά από ένα δύσκολο, όπως είπε, 2006, κυρίως λόγω κινητοποιήσεων, αποκλεισμού ειδωμένης και άλλων προβλημάτων όπως τον προμαχώνα. Στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου περνάει πλέον ο ΟΑΣΘ, όπως ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπύρτζης. Στο δημόσιο περνάει και η περιουσία του οργανισμού, η οποία ωστόσο παραμένει προσωρινά στην κατοχή του για ένα μεταβατικό στάδιο. Σε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Σπύρτζης τόνισε πως στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η ίδρυση δύο νέων δημόσιων φορέων. Ο ΟΣΕΘ είναι ο υποπτικός φορέας. Έχει τον έλεγχο, την εποπτεία, το συντονισμό όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς της πόλης και της περιφερειακής ενότητας, λεωφορεία, μετρό, τραμ, θαλάσσιες συγκοινωνίες, αστικά κτέλ και παράλληλες επίσης με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον έλεγχο των αγοραίων ταξί. Ο ΟΑΣΥΘ είναι ο φορέας λειτουργίας, αναλαμβάνει το έργο της λειτουργίας των λεωφορείων και στη συνέχεια και του μετρό και ξεκινάει τη λειτουργία του μόλις διαπιστώσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΤ ότι έχει την κατάλληλη υποδομή. Αυτό προβλέπεται να γίνει το αργότερο στις 3 Δεκεμβρίου του 2019. Η τιμή του εισιτηρίου, σύμφωνα με τον κύριο Σπύρτζη, δεν θα αλλάξει. Το εισιτήριο παραμένει στις ίδιες τιμές. Δεν παραμένουν στις ίδιες τιμές οι νοσηρές καταστάσεις που γνωρίζετε. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει πουθενά στον πλανήτη, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, να μην δίνονται ρέστα στους αυτόματους πολιτές και πολλά άλλα, ή να επιδοτούνται τα πρόστιμα των ανέργων και όχι να μετακινούνται δωρεάν οι άνεργοι. Επομένως, αυτά πρόκειται να γίνουν στα πρότυπα και στο μοντέλο των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Θα λειτουργήσουν και σαν δομή και στις προβλέψεις και οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Παρόντες στη συνέντευξη τύπου ήταν και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης, οι οποίοι μίλησαν για την πολιτική που θα ασκηθεί σχετικά με τις αστικές συγκοινωνίες. Οι Θεσσαλονικείς θα πρέπει να στηρίξουν τη μεγάλη αυτή τομή και πρωτοβουλία την οποία φέρνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δική μας ήταν που ξεκόλλησε και προχωράει με γοργούς ρυθμούς στο μετρό. Η κυβέρνηση δική μας θα είναι αυτή που θα δώσει λύση και σε αυτό, γιατί χρειαζόταν πολιτικό θάρρος και πολιτικό σχέδιο και βούληση για να προχωρήσει. Η Θεσσαλονίκη καθυστερούσε οικονομικά όσο δεν είχε ποιοτικές, σύγχρονες και αποτελεσματικές συγκοινωνιακές συνδέσεις και κυκλοφοριακές συνδέσεις για τον πολίτη, τον εργαζόμενο, τον φοιτητή, τον έμπορο, για όλους όσους λειτουργούν μέσα στην πόλη και φυσικά και τον επισκέπτη. Ξέρω αν υπάρχει άλλη πόλη στην Ελλάδα που να αντιμετωπίζει αυτή τη φοβερή υστέρηση χρόνου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή μέτρων απαραίτητης πολιτικής, έτσι ώστε να μπορέσει η πόλη να βρει την ομαλότητα την οποία χρειάζεται στην οικονομική της ζωή. Άμεση ήταν και η απάντηση από την πλευρά της διοίκησης του οργανισμού. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως από το έτος 2005 υπήρξε ο πρώτος και είναι ο μοναδικός αυτού του μεγέθους οργανισμός αστικών συγκοινωνιών μη σταθερή τροχιά στην Ελλάδα, με πλήρως εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεματικής, αποτελώντας υπόδειγμα όχι μόνο στον ελληνικό αλλά και στο διεθνή χώρο, βραβευμένος πρόσφατα με διεθνή διάκριση για την παροχή των υπηρεσιών του. Αντίθετο, πάντως, δηλώνει και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης δια του Προέδρου του στην κρατικοποίηση του οργανισμού. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας και εντεταλμένο για την Ελληνογερμανική Συνέλευση Hans Joachim Fuchtel είχε ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα, ο κύριος Fuchtel έφτασε στην πόλη συνοδεία 20 μελούς αντιπροσωπείας επιχειρηματιών, δημάρχων και μελών της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης σε Θεσσαλονίκη και Βερολίνο. Θέσαμε τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας που βασανίζουν τα τελευταία χρόνια τους Έλληνες βιοτέχνες. Του ζητήσαμε τη συνδρομή του και την στήριξή του στο να μεταφέρουμε επενδυτικό κλίμα από τη Γερμανία στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και να αντλήσουμε καλές πρακτικές στο κομμάτι της πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων. Μας υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει και θα εγκαινιάσουμε μαζί τη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων και ελπίζουμε
ότι με την παρέμβασή του θα βοηθηθούν οι Έλληνες επιχειρηματίες για να συμμετάσχουν σε έκθεση βιοτεχνίας του Μονάχου. Ο Υφυπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας επισήμανε ότι τους ενδιαφέρει πολύ να βελτιωθεί η κατάσταση στον οικονομικό τομέα της χώρας μας. Οι Έλληνες που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Γερμανία, όπως είπε, είναι δημιουργικοί. Ακούσαμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις στη Γερμανία χρειάζονται μια επιπλέον, μια καινούργια τράπεζα η οποία να τους δανειοδοτεί και να τους στηρίζει, και επειδή αυτό το αντιληφθήκαμε, προχωρήσαμε και στηρίξαμε την ίδρυση της τράπεζας ProCredit εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα το πρωί επισκεφτήκαμε την τράπεζα αυτή, η οποία κάνει αρκετά μεγάλη πρόοδο στην δανειοδότηση και στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό ώστε να επιταγχύνουμε μια βελτίωση της κατάστασης για τους επιχειρηματίες. Στην επόμενη ετήσια Έλληνο-Γερμανική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στην περιοχή της Στουτγκάρδης, θα δώσουμε και μια όθηση στην περαιτέρω συνεργασία των επιμελητητριών, και πολύ ευχαρίστως θα γυρίσουμε ξανά στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφτούμε την πόλη, αυτό το σημαντικό εμπορικό κέντρο. Ο κύριος Φούχτελ προσκλήθηκε να ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει τη θερμοκρατία κοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων που ετοιμάζεται να δημιουργήσει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και πρέπει αυτή η κατάσταση να αλλάξει άμεσα και να εφαρμοστεί ένα νέο μοντέλο φιλικό προς το περιβάλλον και όχι κοστοβόρο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελο. Η Κεντρική Μακεδονία αλλά και η χώρα ολόκληρη στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να κάνει στροφή 180 μοιρών. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των απορριμμάτων θάβονται. Αυτό σημαίνει ότι χάνονται από την οικονομία μας. Η ανακύκλωση καθυστερεί πάρα πολύ. Στο επίπεδο των Δήμων η ανακύκλωση κυμαίνεται οριακά στο 6-7%. Αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα απορρίμματα δεν αξιοποιούνται. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να τα μεταφέρουμε σε μεγάλες αποστάσεις, να πληρώσουμε μεγάλο μεταφορικό κόστος οι δημότες και τελικά να τα θάψουμε. Δεν είναι αυτό σαφέστατα το μοντέλο ούτε που προβλέπει η νομοθεσία, ούτε αυτό που θέλουμε για τον τόπο μας. Ο περιφερειακός σχεδιασμός έχει εγκριθεί, υπάρχουν όλες οι υπουργικές αποφάσεις και για την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και υπάρχουν πλέον και μια σειρά διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να έχουμε και ουσιαστικά τοπικά σχέδια, αλλά για να έχουμε και χρηματοδότηση των έργων. Για να γίνει λίγο αντιληπτό το τι χρειάζεται να πετύχουμε, είναι ότι πρέπει το μισό των απορριμμάτων στο επίπεδο του κάθε Δήμου να ανακυκλώνεται και ο κάθε Δήμος να ξεκινήσει εντός του 2017 να βάλει τον καφέ κάδο για τα οργανικά, για τα τρόφιμα δηλαδή. Σε άλλο μήκος κύματος είναι η τοποθέτηση του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρου Κυρίζογλου, ο οποίος μάλιστα άφησε αιχμές κατά του κυρίου Φάμελου. Πολλές απόψεις και αντιλήψεις είχε όταν ήταν δημοτικός σύμβουλος μέχρι πρότινος και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ, και αλλιώς μας τα λέει τώρα που είναι στην κυβέρνηση. Αντί να δημιουργούν εμπόδια και να κατηγορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, ας αφήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση ελεύθερη, να της λύσουν τα χέρια, ας την υποστηρίξουν προκειμένου να διοικήσει και να διαχειριστεί κατά το Σύνταγμα μια ακραία εξόχως τοπική υπόθεση που είναι τα απορρίμματα, και όχι να ασχολείται με τα σκουπίδια και την αποκομιδή των απορριμμάτων και τι θα γίνει με τα απορρίμματα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αυτά γίνονται στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, στην Ελλάδα, και σε καμιά χώρα της Ευρώπης πουθενά πέρα από τους Δήμους δεν ασχολείται κανείς άλλος με τα απορρίμματα. Η συζήτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων άνοιξε για άλλη μια φορά στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια ειδικής σύσκεψης που συγκάλεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Την πάυση λειτουργίας του ΧΙΤΑ Κατερίνης λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και πρόκλησης κατολισθήσεων ζητάει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Σύμφωνα με αποτελέσματα αυτοψίας που διενήργησε κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων και υπηρεσιακών παραγόντων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστα Γιουτίκα, παρά την παράταση που ήδη έχει δοθεί, δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε να εκτελεστούν τα έργα επέκτασης στο ΧΙΤΑ Κατερίνης προκειμένου να αποφευθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και τυχόν κατολίσθησης. Είναι 6 μήνες, μας είχε ζητηθεί από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων και της Μακεδονίας να υπογράψουμε ένα σύμφωνο συμμόρφωσης, ένα εξάμεινο, προκειμένου να γίνουν κάποιες τελικές εργασίες για να λειτουργήσει σωστά ο ΧΙΤΑ Κατερίνης.
τον αρχές Ιουνίου μας ήρθε εκ νέου αίτηση από το φορέα διαχείρισης για να δώσουμε εκ νέου και άλλη παράταση. Μετά από συσκέψεις που έγιναν στην περιφέρεια, αποφάσισαμε να κάνουμε και μια αυτοψία στο Κτα Κατερίνης μαζί με το φορέα διαχείρισης των απολυμάτων και με τον Δήμο Κατερίνης. Εκεί λοιπόν η αυτοψία έδειξε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά στο Κτα Κατερίνης, ότι τα πράγματα έχουν πάρει πολύ επικίνδυνη κλίση, ότι με κατάρρευση ένα συγκεκριμένο χώρο του Χιτά Κατερίνης και φυσικά κοιτάμε και με πυρκαγιά, διότι δεν είχαν τις κατάλληλες επιχωματώσεις. Ως εκ τούτου, πήραμε την απόφαση να μην ανανεώσουμε αυτό το σύγχρονο συμμόρφωσης, να μην δώσουμε άλλη παράταση και ζητήσαμε από το φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων κ. Μακεδονίας να κλείσει το Χιτά Κατερίνης και τα απορρίμματα του Δήμου Κατερίνης να συνεννοηθεί μαζί με το Δήμο σε ποιον άλλο Χιτά δεδομένο θα πηγαίνουν. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν συνένεσε στο αίτημα του ΦΟΔΣΔΑ για την απόδοση νέας εξάμηνης παράτασης και ζητά να προχωρήσει στη χωρίς αναβολή παύση λειτουργίας του Χιτά Κατερίνης, υποδεικνύοντας στο Δήμο άλλο χώρο στον οποίο θα μεταφέρονται τα απορρίμματα με δική του ευθύνη. Οι μόνες εργασίες που επιτρέπονται στο εξής να γίνουν στο συγκεκριμένο Χιτά είναι εργασίες αποκατάστασης των κορεσθέντων κυττάρων, εργασίες επέκτασης του καθώς και εργασίες επισκευής και συντήρησης της υπάρχουσας εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων. Σύμφωνα με τον κύριο Γιουτίκα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΜΑ Κατερίνης, τα απορρίμματα θα μεταφέρονται στο Χιτά Μαυροράχης. Από τη στιγμή που θα λειτουργήσει ο σταθμός μεταφόρτωσης, θα μεταφέρονται σε οποιοδήποτε Χιτά είναι διαθέσιμος. Επειδή όμως είναι σε εξέλιξη κάποια έργα ολοκλήρωση του ΣΜΑ Κατερίνης, αντισταθμός μεταφόρτωσης Κατερίνης. Από ό,τι έχουμε ενημέρωση, σε λίγους μήνες θα ολοκληρωθεί το έργο του ΣΜΑ Κατερίνης. Επομένως θα πηγαίνουν στο ΣΜΑ Κατερίνης πρώτα τα απορρίμματα και εδώ θα πηγαίνουν σε αναλυτημένο Χιτά. Γιατί ο Χιτά Κατερίνης για να λειτουργήσει θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα καινούριο νέο κύτταρο. Το οποίο είναι μια διαδικασία πάρα πολύ χρονοβόρα μέχρι να κατασκευαστεί νέο κύτταρο. Η περιφέρεια προχώρησε και στη λήψη έκτακτων μέτρων επιφυλακής για το Χιτά Κατερίνης, έτσι ώστε καθ' όλη τη διάρκεια που επικρατούν συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι, που θεωρούνται επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιάς, να υπάρχει μέγιστος βαθμός ετοιμότητας στις δομές διαχείρισης απορριμμάτων από τους αρμόδιους φορείς. Μακριά από τις αρνητικές επιπτώσεις της εισόρευσης των σκουπιδιών στις ακτές αλλά και στους οικισμούς του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, έμεινε ένας από τους μεγαλύτερους δήμους του παραθεριστικού νομού. Και αυτό γιατί ακριβώς εφαρμόζεται το μεικτό σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων με τα συνεργεία του Δήμου αλλά και τους ιδιώτες με τους οποίους έχει υπογράψει σύμβαση τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή. Εμείς έχουμε 19 συμβασιούχους, τους οποίους πραγματικά τους χρειαζόμαστε τις διάφορες εργασίες που έχει ο Δήμος. Βέβαια εφαρμόζουμε ένα μεικτό σύστημα στην αποκομιδή, το μεγάλο παραλιακό μας μέτωπο, στο οποίο ουσιαστικά έχουμε μεγάλη έκρηξη του πληθυσμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το έχουμε κατόπιν δημοπρασίας δώσει σε ιδιώτη και το εσωτερικό τμήμα του Δήμου, ας πούμε, την Εδωχώρα, η οποία έχουμε σταθερό πληθυσμό. Εκεί γίνεται με ιδία μέσα. Δικά μας απορριμματιφόρα, δικού μας εργάτες, δικού μας οδηγούς. Εφαρμόζουμε αυτό το μεικτό σύστημα, το οποίο θεωρώ ότι είναι και επιτυχημένο. Έτσι, τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχαν βουνά από απορρίμματα. Αντίθετα με το Δήμο Νέας Προποντίδας, στις πληγές του μετρούσε ακόμη και αυτή την εβδομάδα ο Δήμος Θερμαϊκού, ο οποίος παρόλο που έχει συμβάσεις με ιδιώτες, δεν μπόρεσε να κρατήσει την περιοχή καθαρή, καθώς οι συμβασιούχοι εμπόδιζαν την κίνηση των οχημάτων. Ήμασταν από τους Δήμους που πληγήκαμε από την απεργία, όχι μόνο επειδή έχουμε συμβασιούχους, αλλά έχουμε και ιδιώτες οι οποίοι δεν μπόρεσαν να δουλέψουν στο διάστημα αυτό, αφού υπήρχαν σε εκείνη την περίπτωση αποκλεισμένοι οι σταθμοί των αυτοκινήτων για να βγουν να δουλέψουν. Έτσι συσσωρεύτηκαν πάνω από 1.500 τόνοι στην περιοχή μας και προσπαθούμε μέχρι και σήμερα που έχουμε φτάσει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, περίπου το 90% των σκουπιδιών έχουν μαζευτεί. Πιστεύω ότι αύριο θα ολοκληρώσουμε και θα ισορροπήσουμε. Η κυβέρνηση έκανε λάθος από την αρχή. Ανανέωσε συμβάσεις που απαγορευόταν. Τώρα όμως έφτασε σε ένα διέξοδο και οι άνθρωποι έχουν δίκιο όταν τους έδωσες αυτήν την ελπίδα ότι θα μονιμοποιηθούν, ότι ανανέωσες πάνω από 24 μήνες παρότι ήταν απαγορευτικό από το Σύνταγμα οι συμβάσεις τους και ήλπιζαν και ελπίζουν ότι
πρέπει να βρουν και αυτοί την εργασία τους επιτέλους. Τελικά, περιμένουμε τώρα μέχρι 31 Ιουλίου να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Εμείς θα προτείνουμε αυτές τις θέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που ως συμβασιούχους κατέχουν τις ειδικότητες αυτές, αλλά και επιπλέον θέσεις μόνιμου προσωπικού που χρειάζεται ο Δήμος Θερμαϊκού για να λυθεί και το θέμα της υποσφαλέχωσης μιας πολύ νευραλικής υπηρεσίας που είναι η υπηρεσία καθαριότητας. Οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας στην τελευταία συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ζήτησαν μόνιμο προσωπικό για τον τομέα της καθαριότητας, αλλά ανάλογα πάντοτε με τις ανάγκες που παρουσιάζουν τοπικά οι περιοχές τους. Γενικά αίθριος ο καιρός στην Κεντρική Μακεδονία. Τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότιο-ανατολική 3 με 4 μπαφόρ και βαθμία μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου.